μιλάμε προύστιχα. Τρελός! Φίλες και φίλοι του καναλιού, λοιπόν, σήμερα Βασίλης Αρβανίτης, παιδιά, εντάξει. Λοιπόν, γνωριζόμαστε πάνω από... Άρβας, σουρτ. Άρβας, το κόβεις. Λοιπόν, γνωριζόμαστε πάνω από 20 χρόνια. Ναι. Συμμαθητές από το δημοτικό. Την πρώτη φορά που είχαμε, που σ' είχα δει, ήταν μέσα στο κτέλ, που πηγαίναμε με ρίσια και τα λοιπά με τον Ηλιάδη και οι αλητίες, ήσασταν άλλη βάρδια. Εμένα είχαν αλλάξει βάρδια. Ναι, στην άλλη κάποια στιγμή. Ναι, είχαν να δω... Είχες ξεκινήσει από την ανάποδη και μετά έρθει στην δίκαια. Ναι, ήμουν στην καλή τη βάρδια και λέγανε η απογευματινή και τα λοιπά, είναι ψιλοαλήτες και τα λοιπά και με αλλάζουνε βάρδια. Πώς τα έλεγες. Και έρχομαι εκεί και βλέπω όλη την αλητία και λέω εδώ είμαστε. Γαλαρία, καθόμαστε να φανταστούμε. Ναι, 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 τρέλα. Αυτό που θυμάμαι από σένα πάντως ήταν ότι είχε το παιχνίδι δικαστής Dread για το Super Nintendo, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, σου είπα, ο Βαγγέλης ο Ρούσης το είχε αυτό. Ναι, πάντως μήπως το είχε δανειστεί. Δεν το είχα ποτέ, δεν θυμάμαι να το είχα δανειστεί. Τι πήγαμε σπίτι μου και παίζαμε. Μπορεί κάποια στιγμή να το είχα δανειστεί, αλλά δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα. Με πας πολύ πίσω. Ναι, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια τέλος πάντων, πάνω από 20 χρόνια. Ο άνθρωπος είναι στην Αγγλία, στο εξωτερικό. Εδώ και 10 χρόνια. 10 χρόνια. Έχεις εδραιωθεί πλέον εκεί πέρα, δηλαδή πιστεύεις ότι δεν υπάρχει πίσω γύρισμα για εδώ, Κοίταξε, όπως οι περισσότεροι Έλληνες, κοιτάζω ρε παιδί μου το πίσω, αλλά ναι. Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα δούμε, ναι. Απλά προς το παρόν είμαι εκεί. Μια χαρά. Θα δείξει. Έγινε καλλαγή η κυβέρνηση, η γυναίκα πρωθυπουργός, είχε κάτι, όχι. Τώρα δεν ξέρω, δεν τα παρακολουθώ καθόλου ναι. Από πάνω. Ειδικά όσο είμαι εδώ κάτω, οι υποπές, δεν. Έχεις κάποιες ερωτήσεις, τις έχεις ερωτήσει. Ερωτήσεις, θεματολογία. Ωραία. Καταρχάς, να τον ευχαριστήσω, να ξεκινήσω. Μου έφερε αυτήν εδώ τη φιγουράκλα, Street Fighter παιδιά, Guile. Θα το δείξω σε βίντεο καλό αυτό κάποια στιγμή, θα τα παρουσιάσω όλα αυτά. Και αυτή την περιοδικά, αυτό είναι μαζί με το. Μαζί με το. Μαζί. Ω, ναι. Θα τα γουστάρω πολύ. Και λέει εδώ. Μέσα για arcades, λέει για τα Famicom, λέει για τα άλλα τα οποία δεν κυκλοφόρησαν τόσο πολύ εδώ. Κονσόλες, άλλες, δεν θυμάμαι τώρα τα νόματα, τόσο καλό. Φοβερό. Έχεις αγαπημένο ήρωα στο Street Fighter. Με τον Guile έπαιζα πάρα πολύ, ήξερα ναι. Να κάνω τα ψαλίδια, τα σουνιγκούμα, αυτά τα ήξερα όλα. Και Ράιου. Γαμιστερός και Ken, ο Ken. Ο Ken και ο Ράγιο είναι σχεδόν ήδη, αλλάζουν λίγο. Η ταινία σ' άρεσε τότε εκείνη με το Van Damme. Κοίτα, η ταινία γενικά ήταν πολύ μουφ. Ήταν πολύ... Εμένα μου άρεσε, μου αρέσει εμένα, πάρα πολύ. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά γενικά ήταν πολύ μουφά και αυτό επειδή βάλαμε το Van Damme και ας πούμε τα περισσότερα λεφτά της παραγωγής πήγανε στο Van Damme. Έχω μάθει... Ναι, τα είχε με την καλή Ελληνόπη. Δεν ξέρω, μπορείτε. Δεν αποκλείεται. Ήταν πολύ μπλεγμένος με τα ναρκωτικά εκείνο το διάστημα, ο Van Damme. Και όλη την ώρα ήταν μαστουρωμένος και κοκαρισμένος, δεν μπορούσαν να βγάλουν άκρη για να κάνουν τα γυρίσματα. Ο τέτοιος, ο. Πώς το λέγανε, τον Bison. Όπου έπαιζε τον Bison, ο Τζούλια, το λέγανε στο επώνυμο, δεν θυμάμαι το πρώτο του, είχε καρκίνο. Βέβαια. Ήταν η τελευταία ταινία που έκανε. Μπράβο, το κτα. Είσαι γνώστης, ρε μαλάκα. Δεν ήθελε να παίξει στην ταινία. Έπαιξε στην ταινία μόνο και μόνο γιατί γούσταραν τα παιδιά του να παίζουν Street Fighter. Άντε, ρε μαλάκα. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν την γνώριζα. Ναι. Έπαιξε στην ταινία, δέχτηκε να παίξει την ταινία μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο. Όντως ήταν φανερά δυνατισμένο. Ήταν πάντα σφάγγλι που ήταν πιο. Ναι. Έτσι. Ήταν φανερά δυνατισμένο, είχε προβλήματα. Βάζανε μέσα padding για να φαίνεται πιο φουσκωμένο. Ωρε φίλε. Αυτά τα ήξερα. Ζωρίστηκε ο άνθρωπος γενικά στα γυρίσματα και εντάξει. Ωραία. Νομίζω ο Ρόμπερτ Τζούλια πρέπει να το λέει. Κάπως ναι, έπεσε και στο Adams Family σε πολλά. Ωραίος το οποίο. Ήτανε, ναι, πολύ και ο Van Damme ωραίος. Να πούμε ότι έφερε κάποια παιχνιδάκια ο Billy να μας δείξει έτσι, το Mega Man που απέκτησε πρόσφατα από Αγγλία το πήρες αυτό. Από Αγγλία, ναι, eBay. Ναι. Κάτσε, ξεκίνησα να κάνω συλλογή πάλι, είχα μια μικρή συλλογή εδώ. Ναι. Πετάχτηκε κλασικά, γυρίζεις και δεν βλέπεις τίποτα. Πολλοί φίλοι έτσι την πατάνε. Δηλαδή έχουν συλλογή που δεν την πολύ προσέχουν, άρα και στο σπίτι δεν την προσέχουν κατά συνέπεια. Δηλαδή γονείς και κάποια πετιούνται, χαρίζονται. Όχι, όχι, πάντα τα πρόσεχα. Απλά εμένα δεν μου παίρνανε ποτέ πολλά παιχνίδια γονείς μου. Μου παίρνανε μία φορά στο τέλος της χρονιάς και αν είχαν καλούς βαθμούς και καλή διαγωγή. Ναι. Η αλυταρία που λέγαμε. Ναι, 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 με καραγιώργο δάσκαλο που να πας μαλάκα, είναι πολύ δύσκολο. Με τραβούσε από τη φαβορίτα, ξέρεις πως πονάει. Μα, ναι. Τα μαλάκα, με τραβούσε όλη την ώρα, ρε φίλε. Θυμάσαι που είχα πετάξει ένα γυαλί στο Λευτεράκι. Στο Λευτεράκι, το πάρκο με το καρέλες μαλάκα, Με το τέτοιο, και
Γιώργος, να πούμε. Στο σχολείο δεν θέλω να φαντάζομαι κάτι. Θυμάσαι που είχε που ήταν όλο σπασμένα γυαλιά, ναι, να πούμε, ναι, από τη μεριά του γυμνασίου. Ναι. Τίποτα ρε, απλά ένα μικρό γυαλάκι, ούτε κοφτερό δεν ήταν. Και τον πέρασε πίσω από το πόδι και ο Βλάκας έκλεισε το πόδι του. Και πήρε δείξει στον αέρα, έκλεισε το πόδι του και το πιάσε στην ουσία. Oh, και ίσα τον έκανε ένα τσικ. Και drama queen, να πούμε, ενώ κατά τα άλλα μάγκας. Τέτοιο drama queen, το πόδι μου, ξέρω. Πολυστεράκι, ψαρωτικό πάντω. Είχε τον πρόλογο, μαλάκα. Δηλαδή και μπύλε σου έπαιρνε και τέτοια. Ναι, ναι. Ήταν ψαρωτικό. Ήταν τζουλάνα και κάπου. Ναι. Δεν θα εντάξει, αν αρχίσουμε να μιλάμε για αυτά, δεν τον αγαπάμε πολύ. Ναι, εντάξει. Τώρα λέμε πώ ήμασταν επειδή. Αεροπόλο, Steven Wason, κίτρινη μπύλια. Κάρφωνα. Αυτά δεν τα θυμάμαι. Εντάξει. Αν καθένα είχε ξεχωριστέ τραυματικέ εμπειρίε. Εγώ έλεγα για τον Μουστάφα, πολύ είχαμε Smith, είχαμε αεροβόλα κλασικά και έρχεται ρε μαλάκα με ούζι αεροβόλο. Ναι. Και ανήκει και τη συντεριά που ήταν το stabilizer, δεν ξέρω πώ λέγεται. Και τρελαθήκαμε όλοι, εντάξει, μάφια. Δεν πες, εσύ, γιατί όταν είσαι Αγγλία πάλι από eBay ψωνίζει, δηλαδή του βλέπει από κοντά ή. Όχι, ψωνίζει, φίλε, κανονικά. Έχει την αγγελία, ρε παιδί μου, ναι. Όσο πιο. Και με τις εικόνες βλέπεις πώς το description, ρε παιδί, okay. Πόσο αναλυτικό γίνεται και κάνεις την επιλογή σου. Έχεις κάνει καμιά σύγκριση τιμές Ελλάδας με τιμές Αγγλίας? Έκανα, ναι, η Ελλάδα εντάξει έχετε ξεφύγει, να πούμε. Είμαστε λίγο μαλάκι. Το ρέτρο, δηλαδή ένα απλό κασετάκι Nintendo, ας πούμε, το οποίο δεν είναι ποιος ξέρω τι, κάποιο Mario, ας πούμε, ναι. 30 ευρώ, τι, 30 ευρώ. Το εσύ πήρες το μέγαμα, το οποίο είναι πολύ σπάνιο, έτσι, αυτό είναι... Ναι, και το πήρα, ας πούμε, 55. Για 55 για μέγαμα είσαι πολύ καλά. 60 θέσεις ευρώ. Και έφερε να παίξουμε και διπλό, Double Dragon, Super NES. Άλλο εξαιρετικά πολύ σπάνιο, καλύ. Δεν το βρίσκεις με την καμία, σε πάλι βέζουν ειδικά. Το είχα βρει μια αλήθεια, αλλά δεν το πρόλαβα. Δεν το πρόλαβα. Πόσο το έχεις βρει, θυμάσαι. Το είχα βρει καλά, 30 ευρώ το είχα βρει. Πολύ καλά. Μαλάκι, μαλάκι, δεν το πήρες. Ναι. Βρίζουν έτσι. Ναι. Πόσο τώρα πάει αυτό? Αυτό το πήρα το 11, φίλε, πριν φύγω. Α, το 11. Πριν φύγω Αγγλία. Ναι. Καλά, βλέπεις πάλι από Αγγλία, εδώ η Αλμέιλ πίσω. Okay. Δεν θέλω να δείξω στοιχεία. Όχι, εντάξει. Αλλά δεις την ημερομηνία, λέει τέτοιο, λέει 11, θα το δείξω. Όντως, ναι. Σόπα. Άρα έχουμε ξεφύγει εδώ, σε τιμές. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και εγώ τώρα που θα πάω ταξίδι στο εξωτερικό, έχω κλείσει να πάω σε ένα κατάστημα, θα κάνω και βίντεο από εκεί και είδα τιμές του είναι πολύ normal. Καμία σχέση με Ελλάδα, γι' αυτό δεν κοιτάω, έτσι. Έχω εξοικονομήσει το Game Pass χρήματα, έχω αγοράσει πάρα πολύ καιρό παιχνίδι. Μια χαρά. Και... Αφού σε βόλεψε, έτσι. Ναι, και έχω κανένα 200 στην άκρη, δηλαδή να φάω για τέτοια πράγματα. Όλο, Max, κατάλαβες. Η γυναίκα το υποστηρίζει το άθλημα ή... Το ρετρό όχι, δεν πολύ γουστάρει. Αλλά είναι του gaming γενικά. Είναι, εντάξει, ρε παιδί μου, παίζουμε και λίγο Lego, Harry Potter, τέτοια, λίγο Overcooked, τέτοια πράγματα. Ωραία, εντάξει, καλά είναι, άμα πεις. Ναι, εντάξει. Διάθεξε, θα ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις που έχουμε κάνει... Ερωτήσεις. Θεματολογία, πράγματα να συζητήσουμε. Να πιάσουμε τα Nintendo, μιας και έχουμε τα του Nintendo. Βέβαια, ανοιχτά. Ό,τι γουστάρεις. Λοιπόν, έλεγα πριν εδώ στον Δημήτρη για τα καλώδια. Τα καλώδια που δίνανε τότε εδώ μαζί με το Nintendo ήταν, δίνανε το coaxial, το αμαξονικό του καλώδιο που συνδέονταν στην κεραία. Ναι. Και ήθελε και κάθε φορά να κάνεις tune την τηλεόραση, να ψάχνεις κανάλια για να βρεις που παίζει. Βγάζανε και ένα multi ή AV out. Αυτό έχω τώρα. Φαινομενικά τα ports είναι τα ίδια, αλλά βασικά δεν έχουν μικροδιαφορές, ναι. Τις οποίες δεν τις θυμάμαι. Τέλος πάντων, και υπάρχουν καλώδια που βγαίνουν από το multi, από το AV out και πάνε στο SCART κατευθείαν. Και έχουν πολύ καλύτερη εικόνα, δεν χρειάζεται εννοείται να κάνεις tune, το γυρνάς από την τηλεόραση στο κανάλι του SCART. Και έχεις πολύ καλή ποιότητα εικόνας. Δηλαδή, τώρα έτσι μία εδώ φαίνεται πολύ washed out το πράσινο. Okay. Αυτή τώρα είναι μια καλή εικόνα που έχουμε. Είναι καλή εικόνα. Μ' αρέσουν εδώ και τα scan lines, έτσι φαίνονται πολύ ωραία. Εντάξει, όντως παλιά τηλεόραση. Αλλά βλέπεις ότι τα χρώματα είναι λίγο σαν ξεβγαλμένα. Ναι. Δηλαδή με το καλώδιο που θα σου φέρω, ναι.
Έχω δεσμευτεί να του φέρω ένα καλώδιο. Θεός. Θα δεις διαφορά. Δηλαδή, αν μπορέσεις, αν έχεις τη δυνατότητα να βάζεις μια ίδια τηλεόραση με τα ίδια settings δίπλα. Η ίδια τηλεόραση δεν έχω, αλλά έχω δύο CRT. Ναι, και εντάξει, μπορεί να είναι ρυθμισμένα διαφορετικά τα χρώματα. Ναι. Θα δεις διαφορά τρελή. Έλα, ρε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχουν τα composite sync καλώδια και τα luma sync. Γενικά στο SCART πώς δούλευε το θέμα, ρε παιδί μου, τα χρώματα πήγαιναν το κάθε χρώμα σε ξεχωριστό καλώδιο, ναι, και σε ξεχωριστό πινάκι. Με τη διαφορά το sync το καλώδιο, το οποίο νομίζω ήταν το PIN20, το οποίο είναι στην άκρη-άκρη και που κάνει τη μύτη το SCART, το οποίο είχε vertical και horizontal sync και εκεί ξεχωρίζουν το composite sync με το luma sync. Το luma sync, ναι, για το Nintendo είναι το καλύτερο. Γιατί κουβαλάει μόνο στο ίδιο πινάκι, στο ίδιο καλώδιο, κουβαλάει μόνο δύο σήματα, το vertical και το horizontal. Okay. Ενώ το άλλο περνάει πέντε διαφορετικές συχνότητες μέσα στο ίδιο πινάκι και καμιά φορά εμφανίζεται λίγο checkerboard, δηλαδή σαν σκακέρα, καμιά φορά τα χρώματα, άμα έχει κάποιο πολύ έντονο ενιαίο χρώμα, είναι εμφανές. Το έχεις παίξει αυτό, το Vegaman? Καθόλου όχι. Φίλε, είναι παραδύσκολο, να ξέρεις. Ναι, εντάξει, παίζω. Αλλά κάπλα. Φίλε, είδα ένα παλιό σου βίντεο και το είδα λίγο, νομίζω πρέπει να το δω την τελευταία μέρα τώρα πριν κατέβω. Ποιο? Που έπαιζε σε Donkey Kong. Μαλάκα. Τι σκυλ, εγώ φίλε, πέθανα να πούμε για να βγάλω. Όχι, μόνο σε αυτό είμαι καλός. Αν με ρωτήσει κάποιος που είμαι καλός, δηλαδή να μπορώ να μιλήσω. Δηλαδή για Final Fantasy δεν είμαι καλός. Δηλαδή ο Μουστάφας είχε βγάλει το Ruby, το Emerald. Έχω αρρώστια, είχε, αλλά δεν είχε καλός. Nintendo. Ο Μουστάφας όχι, είχε Play 1. Με Play 1 ξεκίνησε. Mm. Και ήταν πολεμικός. Και εσύ είσαι πολεμικός. Δηλαδή το έχετε με τα όπλα, ρε παιδί μου, έτσι. Με Time Crisis, με Siphon Filter, με τέτοια. Είστε τρελαμένοι. Metal Gear, ας πούμε. Metal Gear Solid, τρελιά. Και το έχω και στη θεματολογία μου, αλλά πιο μετά όταν πιάσουμε για το Play. Okay. Μετά τι έχουμε? Τι άλλο. Έχουμε το Nintendo Sony, την ιστορία. Που ήταν να κάνει η Sony να φτιάξει το τέτοιο. Ήταν να φτιάξουν μαζί το Nintendo από κάτω. Έχει μια θύρα η οποία έπαιρνε ξεχωριστές συσκευές. Το θυμάμαι αυτό. Στην Ιαπωνία είχαν, ας πούμε, κάτι σαν satellite modem και μπορούσες να συνδέσεις και να παίζεις με άλλους και είχε και online βιβλιοθήκες τότε, ναι, και κάθε εβδομάδα τις άλλαζαν και μπορούσες να παίζεις διαφορετικά παιχνίδια. Είχε ένα κομμάτι, νομίζω και πουλήθηκε, δεν είχε ένα που βγήκε, που είχε πάρει. Α, όχι, είχαν βγει κάτι πρωτότυπα που λες, ναι, που ήταν η Nintendo με Sony, ναι, μαζί. Ναι, ναι. Υπάρχουν και υπάρχει και κάποιος, άμα ψάχνετε στο YouTube, έχει έναν οποίος το κάνει να δουλεύει. Εσύ είσαι σε Nintendo, τι γουστάρεις. Nintendo. Ένα τρέλα. Nintendo μέχρι να δεις ο ήλιος. Αλλά το Game Gear το γουστάρω περισσότερο από το Game Boy, μάλακα, δεν ξέρω, μου φαίνεται πιο... Δεν είχα παίξει ποτέ, δεν είχα. Είχα παίξει, δεν είχα. Με Game Boy ξεκίνησα εγώ, παιδιά. Game Boy, με Kirby's Dream Land. Τρελό. Τώρα παίζει Kirby's γενικά, γουστάρεις. Παίζω, ναι, ναι. Είναι σε καλό φεγγάρι γενικότερα. Εντάξει, ναι. Ναι. Βλέπω από παράδειγμα, ξέρεις, γουστάρω, βλέπω Mega Man. Το είχα νοικιάσει το Mega Man. Το είχα νοικιάσει και το Super Mario. Να πούμε ότι πώς ξεκίνησε η συνεργασία Sony-Nintendo. Η Sony, άμα ξεβιδώσουμε το Nintendo και δούμε μέσα, το τσιπάκι ήχου το φτιάχνει η Sony. Okay. Είναι η Sony πάνω το τσιπάκι του ήχου. Λοιπόν, και έτσι είχε ξεκινήσει η συνεργασία τους και θέλανε να φτιάξουν κάτι μαζί. Δεν ξέρω μετά η Nintendo τι, πώς και τι της καρφώθηκε και ήθελε να κάνει συνεργασία με τη Philips, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και δεν είχε πει τίποτα στη Sony. Το μάθαμε στην έκθεση πάνω. Και το μάθαμε στην έκθεση, ναι, στο πλήθος μπροστά. Και πολύ ήταν πολύ ατιμωτικό αυτό, ρε παιδί μου, γιατί και οι δύο εταιρείες, και η Nintendo και η Sony, είναι Ιαπωνέζικες. Ήταν πολύ ατιμωτικό για τους Ιάπωνες αυτό το πράγμα. Μπορεί να πάρει κύριε μαλάκα, ναι, βέβαια. Και βέβαια, μάλιστα ο επικεφαλής, νομίζω, ήταν που έκανε το τσιπάκι του ήχου. Που αυτός ξεκίνησε το project το Sony PlayStation κρυφά μόνος, δηλαδή δεν είχε πει τίποτα ούτε στους ανώτερους. Και ξεκίνησε το development κρυφά και όταν έφτασε σε ένα σημείο τότε τους το ξεφούνησε και επειδή είχε γίνει ό,τι έγινε, τον υποστηρίξανε. Ναι. Και εξελίχθηκε αλλιώς ο κόσμος του gaming, έτσι όπως το ξέρουμε. Άλλαξε πολύ πράγμα, έτσι. Ναι, με Resident Evil, ναι, Lena, με τέτοια πήγε ο κόσμος, μπήκε στο σαλόνι, από το παιδικό πήγε στο σαλόνι κονσόλα. Δηλαδή τραβούσε το μάτι των μεγαλύτερων.
από θείους, θείες κτλ. Είχε, εντάξει, εδώ στην Ελλάδα βέβαια ξέρουμε το σαλόνι. Εσύ πρέπει να έχεις Destruction Derby, είχες το Destruction Derby. Το 2, ναι. Ναι, πρέπει να σου στο πλαίσιο. Θυμάμαι την ιστορία σου από κάτι. Εγώ για να καταλάβετε τη μνήμη έχω και δεν σας πολλαπαπά, έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή, ο κόσμος τώρα που μας βλέπει, με ξέρω λίγο δύο χρόνια, δηλαδή στην κοινότητα είμαι ψιλονέος σε σχέση με κάτι άλλο. Σε... Μια χαρά πάει το. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ θυμάμαι που μου είχε πει πριν πολλά χρόνια, πριν 10 χρόνια μου το είχε πει αυτό, ότι ήσουν στο σπίτι του ξαδέρφου σου και έφυγε και έπαιζε το Destruction Derby και πήρε στο χειριστήριο και έπαιξε εκεί και έμαθε πλάκα και λες, wow, τι είναι αυτό. Είχε πάθει πλάκα. Δεν ξέρω, κάτι πατούσα εκεί, ούτε αγγλικά ήξερα. Κατά λάθος μπήκα στη Red Pike Arena. Και τρελάθηκες. Που είχε ένα λόφο στη μέση, ήταν στρόγγυλη. Ναι, ναι, ναι. Και φεύγω από το λόφο και με χτυπάνε από κάτω και το αυτοκίνητο και το ξέφτηκε στον ουρανό, ας πούμε. Φίλε, ήταν πολύ εντυπωσιακό. Είχα πάθει και είχε και μια τηλεορασάρα ο ξάδερφος, είχε μια όχι, Philips ήταν. Ναι. Ήταν μια Philips και ρε φίλε, είχε, κάτι, είχε ένα ηχείο νομίζω, το οποίο ναι. Ήταν στέρεο όμως, με πολύ πάσο κτλ. Και το είχε εδώ πάνω. Και είχε και τρυπίτσες έτσι σαν αστέρι, σαν πυροτέχνημα ήταν. Ωραία, μαλάκα. Η τηλεόραση ήταν κέντημα και μεγάλη σαν κι αυτή, να σου μένει σου πιο μεγάλη. Και ήμουνα έτσι, ναι. Φίλε, είναι φοβερό το Destruction Derby. Δηλαδή να παίζεις και online, άμα υπήρχε σήμερα κάνα Destruction Derby. Αν υπήρχε τότε δυνατότητα, ναι. Ναι, ρε φίλε. Τι έχουμε μετά. Να πούμε για τις κασέτες οι οποίες είχαν το Super FX chip. Οκ, okay, ό,τι γουστάρεις. Το οποίο είχε βγει version 1 και version 2. Α, είχε δύο. Δεν σου πέρα τον Doom να δεις, ρε μαλάκα. Το έχω τον Doom. Το έχω με το κουτί του κανονικά. Σόπα, το έχω εδώ, ναι. Τότε το Doom το είχα παίξει πρώτη φορά PlayStation. Στου ξαδέρφου εκεί. Μετά το Case σε θήκη, κλασικά, ναι. Και, ωραίο εξώφυλλο, ρε μαλάκα. Ναι. Και μου καρφώθηκε εμένα, ήθελα να το πάρω στο Nintendo. Και θυμάμαι μου το πήρανε όταν τελειώσαμε το δημοτικό, έκτη δημοτικού, ναι. Μου το πήρανε. Το ήταν το δώρο, αφού τελείωσες το τέτοιο, το σχολείο, okay. Το κασετάκι Doom ήταν δώρο, θυμάμαι. Τότε όταν το έπαιζα μου φαινόταν wow. Ναι. Βέβαια οι διαφορές ήταν αισθητές με το τέτοιο, δηλαδή φαινόταν ότι το PlayStation είχε καλύτερη ανάλυση. Εντάξει, ναι. Όταν ερχόντουσαν και κοντά τα τέρατα κιόλας. Ναι, πιξέλιαζε πολύ, αν μπράβο. Και είπα κάποιες πίστες. Επίσης, στο τέτοιο, επειδή το PlayStation ήταν 32-bit η μηχανή και είχε άλλο τέτοιο και real-time rendering έκανε, είχε άλλες δυνατότητες, δηλαδή τα ανθρωπάκια μπορούσαν να τα δεις από πίσω. Ναι. Ενώ στο Nintendo, όταν άλλαζες γωνίες, όταν μετακινιώσουν, ναι. Το τερατάκι ας πούμε γύριζε έτσι και ερχόταν πάντα το έβλεπες πρόσωπο, ας πούμε, ανάλογα με το που κουνιώσουν. Δηλαδή ήσουν εσύ αυτός και το τέτοιο ήταν έτσι. Δεν είναι άθλος για το Super Nintendo να δει κάποιος Doom. Ήταν άθλος, παρόλο που έπαιζε έτσι όπως έπαιζε, δηλαδή 10-15 FPS στην καλύτερη και είναι εμφανές. Δηλαδή ναι. Φίλε, εντάξει, 5 MHz επεξεργαστή έχει το καημένο του Nintendo. Αυτό σημαίνει ότι δεν. Και ναι. Το τελευταίο game για το Nintendo βγήκε έτος 2000. Σόπα, ρε. Που... Τι παιχνίδια, είχε βγει και το PlayStation 2 στο μεσοδιάστημα ή όχι. Όχι, 2000 Αύγουστο, εγώ θυμάμαι ότι το περιμέναμε στην Ιαπωνία ίσως, ναι. Αλλά εκεί προς τα τέλη 2001. Δηλαδή το ότι κρατήθηκε τόσο καιρό. Για μένα, ξέρεις τι, η Nintendo έχασε ευκαιρία που πήδηξε κατευθείαν στο Nintendo 64. Εμένα δεν μ' άρεσε ποτέ το 64, σου το λέω. Δεν έχω τίποτα, ναι. Ούτε καλώδιο δεν έχω για το 64. Έχω κάποια, θα φέρουμε κάποια στιγμή να παίξουμε. Σ' αρέσει ρε μαλάκα, πήρε. Εγώ έπαιζα στον Εβραίο ρε μαλάκα. Ο Εβραίος ήταν ένα μαγαζί, δεν τον έλεγα Εβραίο καταρχάς. Δεν ξέρω, εγώ δεν τον έλεγα ποτέ Εβραίο, τον ήξερα τον έλεγα ο Μουστάφας όμως, λέει πάμε στον Εβραίο. Ναι, επειδή τάχα ήταν τσιγκούνης, δεν ξέρω τώρα. Ήταν όντως. 300 δραχμές την ώρα. Παίζαμε Mario Kart και Golden Eye πολύ. Εγώ πρώτη φορά μπήκα στο Χρήστο μέσα. Χρήστο το λέγανε, έτσι. Δεν πήρα το δείξω τόσα χρόνια τώρα το μάθαμε. Θυμόμουν και το επίθετό του Χατζαρίδη νομίζω. Εντάξει. Λοιπόν, δεν ξέρω να κάνει να πούμε, αν θες. Εγώ και στο πούμε, εντάξει. Λοιπόν, να μάθει το λέω εδώ. Πρώτη φορά έπαιξα το Wipeout στο PlayStation. Και το Crash Bandicoot. Το Wipeout το πρώτο ή το 2097, το μετά ήταν κόλαση. Δεν θυμάμαι, πρέπει να ήταν το πρώτο. Που πάλι ήταν άντε για Gravity Racing, τα γουστάρω πολύ και τα έχω και στο Nintendo 64. Ναι. Έχει ένα ωραίο στο Wii U. Το Nintendo 64 αυτό που λύγεις που δεν σ' αρέσει γιατί είχε τη θολούρα και αυτά. Ναι, η θολούρα ήταν περισσότερο από τα καλώδια, ρε φίλε. Ναι. Είχε σωστό καλώδιο. Φίλε, εγώ θα τσινίσει πολύ. Δηλαδή, δεν με είχε
συνεπάρει, ας πούμε, ο κόσμος του καθόλου. Ούτε από το Μάριο 64, yeah. που έγιναν φοβερές επαναστάσεις. Δηλαδή και το Zelda, το Carino of Time, όλα έγιναν επαναστάσεις φοβερές. Για αφού πιάσαμε το θέμα Nintendo 64, ας κάνουμε λίγο jump. Yeah. Έχω φίλοι για το Resident Evil, φίλοι. Που το βγάλαμε το 2 για Nintendo 64. Σε ένα cart. Τι impossible port και πώς οι developers των παιχνιδιών τότε δεν ήταν τεμπέληδες και βγάζανε λύσεις, ρε φίλε, για το όχι, θα χωρέσει αυτό το παιχνίδι σε ένα κάρτ. Και τι κάνανε. Κόβανε, ας πούμε, δεν ήταν ακριβώς έτσι, αλλά να το εξηγήσουμε απλά, κόβανε κάποια καρέ από το βίντεο, από τα cutscenes, κόβανε κάποια καρέ για να σου δώσει την αίσθηση, κόβανε στοιχειοθετημένα καρέ, ώστε να σου δώσει την αίσθηση της συνεχόμενης κίνησης, ενώ η κίνηση δεν ήταν συνεχόμενη στην ουσία. Χώρια ότι εκμεταλλευόντουσαν το γεγονός ότι το Nintendo 64 μπορούσε να κάνει live αποσυμπίεση την ώρα που έπαιζες. Δηλαδή μπορούσε να έχει συμπιεσμένα δωμένα μέσα κασέτα και τα έκανε live αποσυμπίεση. Είχε αυτή τη δυνατότητα. Βγήκε και ένα μηχάνημα, εγώ δεν τα ξέρω γι' αυτό, δεν είχα, ένα μηχάνημα για να παίζει μετά τα παιχνίδια του Nintendo 64 για το Donkey Kong. Είχε βγει ένα κάτι που έμπαινε μέσα στο μηχάνημα, σαν μπαταριούλα. Είχε RAM, δεν ξέρω αν αναφέρεις αυτό, είχε 4 MB RAM, ναι. τα οποία έμπαιναν εδώ μπροστά. Μπράβο, ναι. Το οποίο ήταν ναι, για συγκεκριμένα παιχνίδια όπως το Donkey Kong, δεν το υποστήριζαν όλα. Το οποίο σου δίνει στην ουσία έπαιζες με περισσότερα FPS. Και κάποια παιχνίδια βασικά το χρειαζόντουσαν για να παίξεις. Χωρίς αυτό μπορούσες να παίξεις ή ήταν προαιρετικό. Μπορούσες να παίξεις, για τα περισσότερα παιχνίδια ήταν προαιρετικό. Ναι. Και για πάρα πολύ λίγα παιχνίδια, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, να με συγχωρέσετε αν λέω αν σας παραπληροφορώ, αλλά νομίζω ένα από αυτά ήταν το... το Rock ή το Donkey Kong ήταν. Αν δεν ήταν το Donkey Kong, πρέπει να ήταν το Golden Eye που το χρειαζόταν. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Το Donkey Kong σίγουρα χρειάζεται, το ξέρω αυτό, αλλά δεν ξέρω αν ήταν υποχρεωτικό, χωρίς αυτό αν μπορούσε να παίξει. Υπήρχαν κάποια παιχνίδια τα οποία ναι, δεν. Όχι, άκυρο. Ένα Zelda ήταν. Ένα Zelda. Τώρα πιο, το Ocarina of Time. Ματζόρας, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ναι, που δεν το ξέρω. Ήθελε, το ήθελε να παίξει. Θα το κοιτάξουμε με συνεχεία. Ωραία το Nintendo πάντως. Πάμε λίγο πίσω στο τέτοιο, στο Resident Evil. Με τη συμπίεση του ήχου και αυτά που κάνανε. Συμπίεση από τα sprites και αυτά τα μοντέλα πώς φαινόντουσαν και το κάνανε και χώριζε, δηλαδή άθλους από τους developers. Αν επιτρέψει, εγώ είχα Dreamcast και οι καλύτερες εκδόσεις ήταν εκεί και για το Nemesis και για το Resident Evil 2. Δηλαδή, και για το... Κάνανε το Resident Evil 2 για Dreamcast. Βέβαια, και το Tomb Raider Last Revelation που είχε βγει στο PS1 το έπαιξε στο Dreamcast και ήταν τα ίδια παιχνίδια, απλά ήταν σαν να έχεις καλύτερη κάρτα γραφικών, δηλαδή δεν είχε το... αυτό το πιξελιάρις, κατάλαβες, τα έπαιξα σε καλή φάση. Προφανώς, το Dreamcast, δεν ξέρω, το Dreamcast σαν κονσόλα μ' άρεσε, αλλά δεν είναι, σου λέω, τότε δεν μου πέρασε. Εσύ που είσαι Αγγλία, φίλε, σίγουρα θα βρεις κοινό, να ξέρεις. Ήταν ωραία κονσόλα, είχε live rendering, το PlayStation δεν είχε ακριβώς live rendering, έκανε render από δεδομένα που διάβαζε, τα οποία ήταν έτοιμα, pre-render δεδομένα, τα οποία τα διάβαζε και τα έκανε αναπαράσταση. Το Dreamcast είχε την επιλογή, δούλευε έτσι, έκανε live render την εικόνα. Κονσολάρα. Ήταν πολύ δυνατό. Και όσοι που έχετε, Dead or Alive, παιδιά. Ναι. Αντεγιά. Και Soul Calibur. Αντεγιά. Το Soul Calibur εκεί που βγήκε κόλλας. Και το Dead or Alive είχε καλά γραφικά και το Bloody Roar και στο PS1. Δηλαδή και το Bossy the Blade. Ναι. Γενικότερα τα fighting ήταν καλά και στο PS1 προς το τέλος. Ναι. Έτσι. Προς το τέλος. Δηλαδή... Rival Schools. Ω, μαλακό, τα φουστανάκια αυτά τα... Ήταν λίγο άνιμη η φάση και εντάξει, το πίεζε πολύ το τέτοιο, το PlayStation στα άκρα το Rival Schools. Ναι. Ένα από τα παιχνίδια που το πίεζαν στα άκρα, γιατί είχε τρισδιάστατο χώρο, ας πούμε, γενικά. Ήταν το background όλο, ήταν απίστευτο. Τι έχουμε μετά? Για να δούμε. Εντάξει, ο Πιλάρας εδώ σημειωμένα για να μην τα ξεχάσουμε τι γράφει το κινητό, οπότε δεν έχω εγώ μπροστά μου. Λοιπόν, για Resident Evil και Super FX είπαμε, Rival Schools κάναμε μια σύντομη αναφορά. Ναι. Για το Resident Evil 2 πάμε να πούμε. Βέβαια. Το story άλλαζε. αν έπαιζες πρώτα με την Claire και μετά με τον Leon. Όχι, άλλαζε. Το story ήταν το ίδιο, απλά
σου έδινε κάποιες παραπάνω πληροφορίες σε κάποια σημεία. Σενάριο B, σενάριο κάπως πιο. Ναι, απλά αυτό, να παίζεις το σενάριο A με την Claire, ναι, και το σενάριο B με τον Leon. Δηλαδή σου δείχνει πώς έπεσε το ελικόπτερο, ας πούμε. Γιατί αν το έπαιζες ανάποδα δεν σου δείχνει, ναι, πώς έπεσε το ελικόπτερο. Το Resident Evil 1, γουστάρω να παίρνω την Jill. Αλλά στο Resident Evil 2 δεν θέλω την Claire, θέλω τον Leon. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τα έχω συνδυάσει έτσι. Δεν ξέρω. Το Resident Evil 1 δεν έπαιξα πολύ, αλλά το 2 το είχαμε λιώσει. Ήταν καλό και το 2. Το είχαμε λιώσει και θυμάμαι, είχα μάθει τότε κιόλας. Το είχε κάνει ο Δημήτρης πρώτος με Gran Turismo, είχε συνδέσει το SCART. Του ήρθε η επιφάνεια τότε, εποχές χωρίς YouTube και τέτοια. Ναι. Του ήρθε η επιφάνεια και αντί να το συνδέσει το SCART ο άνθρωπος στην τηλεόραση, το σύνδεσε στο βίντεο. Και ανακάλυψε ότι μπορεί να το γράψει σε κασέτα, να κάνει ρεκόρ, αυτά ό,τι παίζει. Ναι, ξέρεις τι, με είχε πιέσει για τον Gran Turismo, με είχε πιέσει τις τεχνολογίες. Πώς το λέγανε εκείνο τον καθηγητή, ρε φίλε. Μου λέει, θα σε αφήσω στην ίδια τάξη, κάνε μου κάτι. Και λέω, θα ετοιμάσω ένα αφιέρωμα για video games. Είμαστε γυμνάσου, μάλλον. Ναι, λέω, θα ετοιμάσω ένα αφιέρωμα για video games. Και το έβαλα στο βίντεο και έγραψα κασέτα και μας πήγαν στο χημείο, ρίχνει την κασέτα μέσα και μιλούσα. Μου λέει, μπράβο, Δημήτρη, μπράβο, ξέρω εγώ. Και έτσι πέρασα τα μέσα. Ρίχνει την κασέτα μέσα και λάθος κασέτα. Φαντάζεσαι, κάτι τσοντοπεριοδικά που είχαμε από κάτω, μαλάκα, η Λάλου το είχε πιάσει. Δεν είχα φέρει εγώ ένα τσοντοπεριοδικό. Δεν θυμάμαι. Δεν είχα φέρει ένα τσοντοπεριοδικό. Δεν είμαστε δύο τμήμα στο γυμνάσιο. Ένα τούτη φρούτη είχα και το πήρανε και λέει, γάλα, τι έχετε εδώ. Και παίρνει το τσοντοπεριοδικό και λέει, ποιανού είναι αυτό, λέω, μην πείτε ότι είναι δικό μου, μαλάκα, θα σγαμίσω, λέω. Και εγώ είχα φέρει ένα στο γυμνάσιο και το είχε βρει τη γυμναστική. Όχι, τέλος πάντων, ναι, τα χρόνια ήταν άγρια, παιδιά, δεν ήταν. Και είχαν φωνάξει και τους γονείς μου στο γυμνάσιο, εδώ να γίνει. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Είχαμε φάει, θυμάσαι που είχαμε φύγει και 5 μέρες. Είχαμε φάει με πολύ καλή. Είχαμε γραφτεί και κοινολόγιο. Πρώτη γυμνασίου. Τέλος πάντων, εντάξει. Όχι, εγώ είχα φύγει στο Λύκειο και την έβγαζα. Δεν είχαν πάρει τηλέφωνο σπίτι να πούνε ότι έφαγα αποβολή και την έβγαζα στο τέτοιο. Την έβγαζα στο net καφέ 3 μέρες. Μα μαλάκα. Έπαιρνα την τζάντα και μετά πήγαινα στο σχολείο. 5 μέρες, μαλάκα. Γιουτώσαμε στα ρεμάλια. Τέλος πάντων. Τι έχουμε μετά. Θεέ μου, κάτσε να δούμε. Λοιπόν, να πούμε ότι κυκλοφορούν και νιτεντάκια, πριν να αναφερθήκαμε λίγο off camera με τον Δημήτρη. Υπάρχουν νιτεντάκια τα οποία είναι πειραγμένα, ας το πούμε, και έχουν βάλει διακοπτάκια πίσω, μπορείς να παίζεις και αμερικάνικα κόπια. Η αμερικάνικη κόπια στην ουσία διαφέρει μόνο στην εγκοπή εδώ πέρα, η οποία άμα την ανοίξει λίγο με μία λίμα, χωράει. Αχ, δείξε, φέραμε και ένα αμερικάνικο. Final Fantasy 3, Χριστούλη μου. Το οποίο πρέπει να ήταν το 6 στο PlayStation, δεν ξέρω γιατί είχαν κάνει τόσο πολύ μέση με τα νούμερα. Ναι, δεν είμαι σίγουρος. Το 6 είναι παιχνιδάρα και δεν το έχω παίξει ποτέ. Ο λόγος πρέπει να ήταν τα cutscenes, γιατί δεν χωρούσαν cutscenes στο Nintendo. Και ένας από τους λόγους που η Nintendo έχασε τα δικαιώματα και μετά όταν βγήκε το Sony PlayStation γάλανε το 7. Δεν ήταν τυχαίο που βγάλανε το 7 για PlayStation το πρώτο, επειδή το 3 στην ουσία ήταν το 6 στο PlayStation. Γιατί το βγάλανε αργότερα. Μπράβο. Αλλά το πρώτο που βγήκε για PlayStation νομίζω ήταν το 7. Για PlayStation, ναι, μετά νομίζω βγήκε το 6. Ναι, ναι, δεν είμαι σίγουρος. Το οποίο είναι στην ουσία το 3 του. Είχαμε πάθει υποκομπλόκο με το 7, να ξέρεις από το. Εμένα τότε δεν μ' άρεσαν αυτά τα παιχνίδια. Θυμάμαι αυτοί στο σχολείο είχαν πάθει ζημιά. Ναι, 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 και με το μουστάκι. Ζημιά είχαν πάθει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αν δεν ήσασταν εκεί να το ζήσετε. Παιδιά, όταν βγήκε το Final Fantasy 7, του έλεγα μαλάκες, παίζω ένα παιχνίδι. Ένα χρόνο το πέρα. Παίζω ένα παιχνίδι καμιστερό. Έχουν περάσει. Κοντεύω να παντρευτώ τον άλλο μήνα να κάνω. Και δηλαδή, ακόμα το μυαλό μου δεν υπάρχει μέρα που να το σκέφτομαι, ρε μαλάκα. Είναι ωραίο. Εγώ το παίζω τώρα στο. Το έχω στο Nintendo Switch. Και το παίζω στην Αγγλία όταν είμαι. Φοβερό, όταν είμαι. Ναι, απλά πρέπει να μπει στη διαδικασία του τι ήταν τότε, μαλάκα, που έσκασε. Ναι, δεν υπήρχε. Εντάξει. Φίλε. Μ' άρεσαν πολύ τα cutscenes που είχε, ήταν φοβερά, μου άρεσαν. Ναι. Δηλαδή, καθόμουν με φίλους μου, πήγαινα, ας πούμε, έπαιζε κάποιους φίλους μου και καθόμουν και εγώ έβλεπα. Ενώ δεν μ' άρεσε το παιχνίδι. Ναι. Γούσταρα, ας πούμε, ξέρεις, και έδινα και εγώ συμβουλές σου γινόταν, γιατί τότε, όπως λέμε, δεν υπήρχαν YouTube να δεις όχι, τι έγινε και πώς. Ή θα έπαιρνες κανένα περιοδικό που ήθελε λεφτά. Ναι, brainstorming. Ή να πάρεις τηλέφωνο, εγώ σύγχρονα στην Τούμπα στο Home Game Land, δεν ξέρω αν ξέρετε ποτέ, στην Πλειάνθρωπο στην Τούμπα. Και έπαιρνα τηλέφωνο. Είναι κανείς εκεί που έχει παίξει Final Fantasy και πάνω κονσόλες. Έλεγε, παιδιά, κανείς Final Fantasy 7, έλεγε εγώ.
Τον έδινε στη γραμμή, αλλά φίλε, έχω κολλήσει εκεί που είσαι και τα λοιπά. Και μας βοηθούσαν έτσι. Και ήταν ένας τύπος που με βοηθούσε, μεγαλύτερος, και τον φώναζα ο Θεός. Και δούλευε σε ένα μπουκατσατζίδικο εδώ πέρα, μάλιστα. Ο Θεός είναι εκεί. Ο Θεός. Και μια μέρα πάω από κοντά από το μαγαζί και καθόταν αυτός και έβαζε λιποζάν. Και λέω, κοίτα να δεις ο Θεός ο κομπλεξάριστος. Λέω, έχει λιποζάν, λέω, βάζει. Δηλαδή, κάθε εποχή ρε μαλάκα. Ήταν εποχές διαφορετικές, πιο απλές, πιο όμορφες. Εντάξει. Μας πιάνει το νοσταλγικό μας. Ναι, ρε. Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι. Πρέπει να υπάρχει και αυτό. Τι έχουμε. Θέλω να μου πεις εσύ τώρα κάτι. Θα πάμε σιγά σιγά σε PlayStation, γιατί για Nintendo το αναλύσαμε νομίζω αρκετά. Πάμε PlayStation. Είχες πει σε ένα πρόσφατο επεισόδιο που κάνεις για Ridge Racer και κάποια άλλα παιχνίδια τα οποία δείχνανε ελληνικά τοπία πίσω. Ναι. Και όντως τα έχω δει που δείχνουν ελληνικά τοπία, αλλά δεν ξέρω το story. Τι φας. Δεν ξέρω πώς τους ήρθε, αλλά γενικότερα η Namco το έκανε αυτό. Ναι. Δηλαδή το έκανε με το Tekken που έδειξε την. Θεωρητικά την Ακρόπολη, έτσι, τον Παρθενώνα, δηλαδή έδειξε αρχαιοελληνική κατάσταση και έδειξε και το Rage Racer, έδειξε ανεμόμυλους τύπου Κυκλάδες, δηλαδή Μύκονος, Ήφνο, δεν ξέρω, κατάλαβες. Μάλιστα. Έδειξε τέτοια πράγματα και μάλιστα το Rage Racer το είχε ελληνικές οδηγίες μέσα, πράγμα περίεργο για τη Sony δεν... Η Sony το κάνει, βάζει επενδύσεις στα ελληνικά και για το PlayStation 4 και όλα αυτά. Death Stranding, ας πούμε. Ναι, εντάξει. Το είχε και στα ελληνικά. Βέβαια, βέβαια. Και το Uncharted το είχε στα ελληνικούς υπόλοιπους. Να πούμε λίγο, εντάξει, το παιδιά, το ελληνικό. Εκτιμώ πολύ τη Sony που το κάνει. Πραγματικά το εκτιμώ όσο δεν φαντάζεστε που δηλαδή επενδύουν λεφτά για να έχει ελληνικές φωνές και τέτοια μέσα το παιχνίδι. Αλλά το voice acting, το Death Stranding στα ελληνικά είναι άθλιο. Δεν καταλαβαίνεις όμως τι γίνεται στο παιχνίδι, μαλάκα. Δεν υπάρχει κανένα συνέστημα, τίποτα. Κάποτε έγινε μια έκρηξη. Σαν να παίζει, έχεις δει μην ταινίσει να παίζει την Άννα Καρένινα που με το τρένο. Σε αυτά είσαι πιο κουλτουριά. Μαλάκα, μα δεις μην ταινίσει να παίζει η παράσταση, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το τρένο σταμάτησε στο σταθμό. Δόξα τω Θεώ, φτάσαμε. Ο άντρας μου θα με περιμένει στο σταθμό. Αλλά και εγώ βάζω ελληνικά να ξέρεις, να καταλαβαίνω τι γίνεται. Το Death Stranding, ο Kojima είναι ηλίθιος, δηλαδή σε αυτά δεν παίζεις, μαλάκα, ο τύπος σε μπλέκει παντού. Ναι. Εσύ ξέρεις καλά αγγλικά λόγω ότι εργάζεσαι, έτσι. Και πριν, εντάξει, το είχα πολύ με τα αγγλικά, δεν ξέρω, μου είχαν αρέσει. Δηλαδή την πρώτη μέρα θυμάμαι που είχα πάει στο φροντιστήριο, θυμάμαι ότι μου είχαν αρέσει. Μισελ Τζιμ πήγα, όχι, στα Αϊβάζογλου. Αϊβάζογλου, Τα Μισελ Τζιμ είχαν τις πιο όμορφες καθηγήτριες. Ναι, τα Ιβάζογλου είχαν μαλάκα. Για λάθος λόγο πήγαιναμε αγγλικά ο καθένας. Έτσι που λες. Tekken 3. Tekken 3. Να πούμε κάτι για το να γυρίσουμε λίγο πάλι πίσω στο φίλο μας, το Μουσταφίδη. Μουσταφίδη, ναι, μαλάκα. Ο Μουσταφάς τον είχα αφιερώσει και το Time Crisis, έτσι. Ναι. Είχε δώσει, μας έκανε shout-out εμένα, τον Λίτσο και τον Μουσταφίδη. Με τον οποίο έχουμε χάσει επαφές. Τον Λίτσο το βλέπω, εντάξει. Αν παρακολουθείς τον Γιαννάρη, ο Λίτσος, εντάξει, ο Γιαννάρας αν μας βλέπει. Πού είναι ρε μαλάκα. Έχω μάθει, παντρεύτηκε, πρέπει να έχει κάνει και παιδιά, δεν ξέρω κανένα όμως, εντάξει. Νορβηγία πάνω κάτι ήτανε. Δεν έχω ακούσει. Όπου να είναι καλά να είναι. Εννοείται. Αν μας βλέπεις, ψάξε μας, θα μας βρεις Facebook, τέτοια στήλη. Εννοείται. Λοιπόν. Έλεγε κάτι ψέματα ώρες. Ναι, ο Καριόλης είπε ότι είχε φτιάξει καρτ. Και εγώ λέω πουρτοκάρτ, ρε μαλάκα. Θα το γραμμίσω, μαλάκα, με είχε μπριζώσει. Πάνω στο θέμα του gaming τώρα και στο φίλο μας τον Γιάννη. Ναι. Που τον αγαπάμε πολύ. Εννοείται, λοιπόν, αγαπάμε. Άκου τώρα τι φίλοι είχε πει, μαλάκα. Έλεγε για τον King, τον Μπέκ, το θυμάσαι που είχε το πρόσωπο της αργούρας. Ναι. Έλεγε ότι το μοντέλο είναι βασισμένο στον ξάδερφό του πάνω, ας πούμε, και ξέρεις κάτι τέτοιο. Αυτό δεν ξέρω, Θεούλης, πραγματικά. Θεούλης. Μαλάκα, μέρα μου έλεγε ότι έχει φτιάξει κάρτ και εγώ είχα τρέλα με τα κάρτ, ρε. Δηλαδή ήθελα να έχω ένα κάρτ μες στην πόλη κυκλοφορώ και μου λέει έχω φτιάξει, λέει, και το είχε στο υπόγειο εκεί που είναι τα ρολόγια και πάντα τα κλειδωμένα. Και έλεγα άντε να έρθω τώρα που σχολάμαι το σχολείο, τέλος πάντων να το δω. Να το δω. Τι δικαιολογίες έβρισκες και πάντα. Δεν ξέρω μαλάκα, δεν θυμάμαι γαμώτο. Αλλά εντάξει είναι καλό παιδί ρε προφανώς. Και είναι πολύ καλός παίκτης. Είναι πολύ καλός. Καλός, πολύ καλό παιδί. Κάναμε χρόνια παρέα με Λίτσο και Μουσταφίδη.
Και το προχώρησα, τόσο έπαιξε το Final Fantasy 8 και έπαιξε και το 9 μετά. Και μου λέει Μίτσο, να σπίτι να δει το 9. Και όντω εκεί το είχα δει. Εγώ δεν είχα παίξει το 9 το Final Fantasy. Ναι. Για πες, πώς πήρες το πρώτο σου PlayStation? Πώς το πήρα? Τίποτα, είχα Super Nintendo, πήγα είδα στην Αγγελάκη σε ένα μαγαζί το PlayStation, αλλά ήθελε και ο μπαμπάς μου να πάρουμε, γιατί... Ωραία, μπράβο, θυμάμαι σε ένα μπαμπάς όταν λίγο του άρεσε το... Και το gaming το του άρεσε, αλλά του άρεσε πολύ και η μουσική, οπότε δεν είχαμε CD player, αν και είναι του βινιλίου, ήθελε και λέει εδώ είμαστε, δηλαδή... Πάντα υποστήριζε, δεν είχα πάρει. Η πρώτη έκδοση του PlayStation αλήθεια ήταν φοβερό CD player. Έβγαζε RCA από πίσω. Ναι, ναι, μα το 1009. Δεν το έχω, αυτό που έχω τώρα εδώ. Δεν το καταλαβαίνω παρά. Εδώ πίσω είχε, ναι, ναι. Γιατί εκείνο έλεγε Power, Reset και Open εδώ. Ναι. Δυστυχώς. Ήταν φοβερό CD player. Αλλά και το Είχε άλλη διάταξη. Χαλούσε, ναι, εντάξει, και τότε ήταν λίγο δύσκολο. Έτσι πέταξα εγώ το πρώτο μου PlayStation. Ναι, το οποίο το πήρα ήταν το μεταχειρισμένο του ξαδέρφου που λέγαμε, το οποίο το πήρα τότε με πόσα παιχνίδια, 80 χιλιάρικα, μαζί με τα κάλαντα. Και χάλασε σε χρόνο το τέτοιο. Κάλαντα, πού πηγαίνατε εσείς για περιοχή καλή? Εγώ τα έλεγα εκεί στην Τονιά, ανέβαινα όλοι την εθνική αντιστάσεω. Όχι, ναι. Μέχρι πάνω το Ταλίπ εκεί, ίσως καμιά φορά πήγαινα και λίγο πιο πέρα. Ναι. Αλλά ναι. Εγώ πήγαινα και Μαρτίου για κάποιο λόγο, επειδή λέω σε πολλά διαμέρισμα να κατοικημένοι, ναι, ναι. Ναι. Λέω, θα χτυπήσω όλα μαζί τα κουδούνια. Όχι, εγώ έπαιρνα όλη την εθνική αντιστάσεις εκεί πίσω από το τετράγωνο. Και μετά ψώνεις από κούκου και τέτοια πήγαινες κούκου. Κούκου, ναι. Μαλάκια. Το ντουμ από το κούκου το πήγαινε. Oh. Και θυμάμαι, δηλαδή η εικόνα είναι ανεξίτηλα γραμμένη στο μυαλό μου που κατεβαίναμε κάτω. Και βλέπαμε, ας πούμε. Στις Καλαμαριάς τα κούκου πήγαινε, σαν Αντρονοπόλεως, εκεί στο Μήλο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει, okay. Ναι. Φοβερά μαλάκα. Όταν κλείσαμε τα κούκου, βγάλαμε Nintendo 64 σφραγισμένα παιχνίδια για 10 ευρώ. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Όχι. Και όσοι προλάβατε, τον κύριο είδατε. Τα πήρανε όλα. Να ξέρεις. Άμα τα δίνανε σε ψηλά τιμή. Αυτά που βλέπεις σφραγισμένα NBA Courtside 98, σφραγισμένα με ταινία Norte και τα σχετικά που τα βλέπεις 60 ευρώ σφραγισμένο, τα πήρανε 5 ευρώ. Να ξέρεις. Πόβο μέγα μα, μαλάκα. Θα το τερματίσεις αυτό. Δεν πιστεύω να βάζεις κωδικούς, μαλάκα. Όχι, εκτός αν με δυσκολέψει πολύ, επειδή είπαμε. Γουστάρι, emulator ή παίζει σε κασετάκι. Να σου πω κάτι, αν το emulator. Γενικά δεν τα γουστάρω το emulator, αλλά π.χ. ας πούμε στο Nintendo το Mini που βγάλανε, το οποίο είναι όλα emulator μέσα. Παίζουν καλά, ρε φίλε. Είναι καλό, δεν το είχα. Ήθελα να το πάρω και δεν το πρόλαβα. Είναι καλό. Γι' αυτό πήγα σε πρωτότυπο. Και επειδή τα βγάλανε και σε περιορισμένο αριθμό, αν και τα βρίσκει σχετικά εύκολα, έχω πάρει και ένα δεύτερο το οποίο το έχω κρατήσει κλειστό για να το πουλήσω σε αργότερο. Ξέρεις πόσο έχουν ανοιχμένα τώρα, 140, 170, 190. Ναι. Θα περιμένω να παλιώσει λίγο ακόμα και θα ξαναπουλήσω. Okay. Θα τον πουλήσω. Έχω ένα για μένα και έχω ένα κρατημένο για να το πουλήσω. Πω, παιδιά, βλέπω εδώ τη φιγούρα, παιδιά, να τη δείξω σε όσοι. Αλλά δεν είναι live, ενώ θα το είδα από την αρχή. Δεν πήγα να πω όσοι μπήκατε τώρα. Ναι. Πραγματικά σε ευχαριστώ και για το δώρο και που ήρθες και που πλαισί... δηλαδή που στελεχώνεις το κανάλι, ρε μαλάκα. Δηλαδή είμαι σε μια πολύ δύσκολη φάση. Τρέχω όλη μέρα με προσκλητήρια και τέτοια. Και δεν μπορώ να βγω live, μόνος δεν έχω το κουράγιο. Να ξέρεις και γουστάρω και τι κάνω ωραία συζήτηση, σε γνώστες. Χαίρομαι, είναι και κλειστό. Μαλάκα, γεια σας. Δεν θέλω να ανοίξω. Κράτα το κλειστό, άνοιξε το, ό,τι θες κάνει. Όχι, δεν θα ανοίξω. Αν υπάρχει τρόπο να δείξω από κάτω. Ολοκλήρωσα όλη τη συλλογή πρόσφατα. Αυτά τα πήρα ήταν με συνδρομή, ερχόντουσαν στο σπίτι. Το βλέπεις τον Χοντα, ναι. Αυτό είναι από τότε. Ναι, είναι του τότε η φιγούρα. Λείπει το χρυστάκι του. Εσύ είχες γράψει το παίζει, κάποιος είχε γράψει που είχαν βάλει. Όχι, δεν ήμουν. Ναι, ναι. Αποφεύγω να γράφω καφρίλες γιατί γενικά ο τρόπος μου online δεν ξέρω, είναι λίγο κάπως και πολύ παρεξηγούνται. Ενώ εγώ τα λέω από μέσα μου με καθαρή καρδιά. Όχι, τα έχω εμπειρία από άλλες ομάδες που παρεξηγούνται, τρώω μπαν τέτοια και έτσι. Ναι. Όντως. Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ δεν παρεξηγώ. Εγώ ξέρω πώς τα εννοώ. Τώρα εντάξει, καταλαβαίνω ότι καμιά φορά είναι ο τρόπος μου λίγο περίεργος. Οπότε εντάξει, δεν παρεξηγώ κανέναν. Δηλαδή, γιατί διαβάζω καμιά φορά, πάω πίσω και διαβάζω πώς έγραψα, ας πούμε, κάτι και λέω ναι, αυτό θα μπορούσε καταλαβαίνω να... γιατί κάποιος το κατάλαβα, ναι. Ας πούμε. Εντάξει, δεν πειράζει.
Τι έχουμε. Έχω γράψει για κάποιο λόγο εδώ το Toka σαν off-road racer, το οποίο ήταν πολύ δυνατό για PlayStation. Δεν το ήξερα. Εγώ το είχα το Toka, αλλά αυτό το που λες, τη λίστα, ξέρεις, πως την έκανα. Έβλεπα βίντεο σου διάφορα και έβλεπα θέματα που έφυγες, ας πούμε, και ήθελα να πω... Το έχω δείξει το Toka. Το Toka είχε την καλύτερη καμπίνα εσωτερικά από ήχους, ακουγόντουσαν οι συντεργές, οι γυαλοκαθαριστήρες. Έβλεπες με τιμόνι, ήταν τα πρώτα που έβλεπες και χέρι. Γιατί είχε και τιμόνι με τον Xbox Speed, αλλά δεν είχε χέρι. Πρέπει να ήταν από τα πρώτα γενικά που βλέπεις την καμπίνα μέσα όταν οδηγάς. Δεν έβλεπες δηλαδή απλά τον καπό. Έβλεπες όλη την καμπίνα μέσα. Και τον Xbox Speed είχε, ρε παιδί μου, στο 3D. Και τα χέρια κουνιόντουσαν με το πώς έστριβες το τιμόνι. Δεν ήταν απλά στατική εικόνα. Εγώ επειδή είχα το PlayStation το 1, αν θυμάσαι, δεν ξέρω αν έχεις έρθει σπίτι, το είχα συνδεμένο με ενισχυτή. Και έβγαζα ήχο από. Και γούσταρα πολύ το Toka όταν έβαζα τον ενισχυτή στο PlayStation. Και άκουγα τον ήχο, μαλακά, το καπό, το τη βροχή, ήταν πολύ ωραίο. Και το Toka Race Driver το 2 ακόμα καλύτερο. Το, ναι, και το Toka το, το, το 2 ήταν. Δεν θυμάμαι τώρα. Πιθανώς να είχα γράψει για το 2, γιατί είχα παίξει το demo. Ναι, είχε demo, φοβερό. Ναι, και δηλαδή το Toka το 2 θυμάμαι ήταν πολύ δυνατό off-road racer για PlayStation. Codemaster, έτσι, εταιρεία. Έβλεπα Codemaster στα ραλάκια και έλεγα είμαστε εδώ. Με τις εταιρείες τώρα να ξέρει κανένα. Όχι, τώρα πλέον καθόλου να ξέρεις. Καθόλου. Τότε όμως έβλεπα και καταλάβαινα εμπειρικά έτσι. Από τις φόλες πέτρογες και από τα καλά. Δηλαδή έβλεπες καμιά Virgin, έβλεπες καμιά Indus, καμιά Namco, ήσουν εκεί. Ναι. Τα λαβές. Τα Namco ήταν ωραία. Είχε τα Ridge Racer, δεν ξέρω αν είχε βγάλει κι άλλα. Είχε βγάλει το Tekken, είχε βγάλει Time Crisis. Ναι, εντάξει, όχι, μιλάω για Racing. Α, για Racing, να εγώ. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Τα Ridge Racer είχε. Τα είχε, ναι. Δεν θυμάμαι αν είχε κι άλλα. Ναι. Τα οποία ήταν τριφτάδικα. Ναι. Εσείς έχετε αγάπη με την Konami, λόγω Metal Gear. Εγώ δεν την αγάπησα την Konami, ρε μαλάκα, ποτέ. Και τα Castlevania. Δεν ξέρω, ρε μαλάκα. Είχε βγάλει αρκετά παιχνίδια η Konami στο Nintendo, το οποίο βέβαια στο Nintendo εντάξει τώρα δεν έδινε σημασία στις εταιρείες τόσο. Δηλαδή μετά από εκεί, από το PlayStation και μετά αρχίσαμε λίγο και προσέχαμε. Τι και η αλήθεια είναι ότι ο Kojima την ανέβασε πολύ φίλε με το Metal Gear. Και έκανε μετά. Το γούσταρες πολύ το Metal Gear, το θυμάμαι. Το έχω παίξει και το παίζω δηλαδή. Το παιχνίδι είχε πολύ βάθος, φίλε. Δηλαδή, χώρια από την ιστορία, ξέρεις ότι έπρεπε να κάνεις διείσδυση σε μια τέτοια της Ανταρκτικής, ας πούμε, βάση, να αποτρέψεις τους τρομοκράτες από το να εκτοξεύσουν πυρηνικά κτλ. Και να σώσεις και τους ομοίρους. Να χτυπάς έτσι και ο. Ναι, δηλαδή όλο το παιχνίδι που είχε το στέλνει, το παιχνίδι, άμα καθώς να έβλεπες τα cutscenes και τις συζητήσεις στον ασύρματο που είχε στο κόντεκ που έλεγε στο παιχνίδι, το παιχνίδι πήγαινε 12-16 ώρες, άμα καθώς να και τα έβλεπες όλα. Ναι. Και είχε τρελή ιστορία, δηλαδή σου περνούσε κοινωνικά μηνύματα για τα πυρηνικά, ας πούμε, και σου εξηγούσε concept όπως η αποκλιμάκωση των πυρηνικών και αυτά. Σου έλεγε μέσα, ας πούμε, για πράγματα τύπου Watergate scandal στην Αμερική που ξέρεις εμείς εδώ αυτά δεν τα ξέρουμε και στην ηλικία που ήμασταν. Είναι και ο Kojima της δηλώσης είναι και πολιτικοποιημένος, δηλαδή δεν μα φαινόταν πολύ από όλα αυτά που σου εξηγούσαμε στο Metal Gear. Και στο δηλαδή, Stranding όμως λέει, γιατί μεγάλη Αμερική ρωνεύεται. Πότε το έπαιξες τελευταία φορά το... Metal Gear πάρα πολλά χρόνια, φίλε. Φίλε, παίξ το άλλη μια φορά, όταν βρεις έτσι πολλές ώρες και δες δηλαδή παίξ το όλο και δες και τα ακούνται και αυτά, να δεις τις συζητήσεις και αυτά που λέει για Watergate scandal και τα λοιπά και κάτι άλλο που δεν θυμάμαι. Πολύ βάθος δε φίλε, δηλαδή έδινε νόημα στο παιχνίδι όλο αυτό, ας πούμε, δε, εντάξει. Και στο Death Stranding πάντως είναι. Ναι. Το... εντάξει, ναι, λίγο γιατί πρέπει να ενώσεις τη μεγάλη Αμερική. Δεν το τελείωσα το Death Stranding, το περίμενα πάρα πολύ. Το είχα κάνει και pre-order. Όχι ακριβώς με απογοήτευσε, με κούρασε ρε φίλε. Σε κούρασε. Με κούρασε και το, δηλαδή και το battle, δηλαδή εκεί που πολεμάς τα φαντάσματα και πρέπει να πετάς τις αμπούλες με το αίμα σου, ας πούμε, ναι. για να τα σκοτώ, δηλαδή, πω ρε φίλε. Ναι. Και το να περπατάς σιγά σιγά για να μην... Και να κρατάς τα φτερά να είναι... Δεν μου λες τα Metal Gear, μετά έπαιξες και τα Songs of Liberty, PS2 και τέτοια. Εκεί τα έκανε λίγο μαντάρα ο Kojima με το PlayStation 2, το Sons of Liberty στο PlayStation 2, γιατί δεν έβαλε ρε φίλε το Snake. Ναι. Που πραγματικά παιδιά, δηλαδή εντάξει, αναφερθήκαμε στο Metal Gear, το έχουμε και στη θεματολογία, τι να πούμε για το voice acting. Ειδικά αυτόν που έκανε το Snake, πώς τον λένε, John Hater, δεν το ξέρει.
Μήτε κατ να το κόψω. Και μα λέει στο κορτό, στο προηγούμενο επεισόδιο, με ρωτούσε, έχει δει αυτό, δεν έχω δει. Δεν μου λέει, μαλάκα, τι βλέπει. Τζον Χέιτερ, απίστευτο. Απίστευτο, δηλαδή το voice acting του άλλου level. Πολύ ακομπλεξάριστο σαν άνθρωπο, δηλαδή άνθρωποι στην Αμερική που τον πετυχαίνουν και αυτά. Ένα διάστημα δούλευε σε Burger King, ρε φίλο άνθρωπο. Σοπαρ, ωραία. Ναι, εντάξει. Και τον πέτυχαν κάποιοι που τον ήξεραν, α πούμε, και ξέρει, τον έλεγαν, έλα, κάνει impression, ξέρω εγώ, και ξέρει να του μιλάει έτσι. Σοπαρ. Σαν Snake. Φοβερό. Και όλο το voice acting. Το 3 ήταν καλό πάντως το Metal Gear. Γενικά σαν games ήταν καλό. Απλά στο 2 έκανε πατάτα γιατί όλοι περίμεναν να δουν Snake. Και τελικά έπαιζε με τον άλλον που ούτε θυμάμαι πώς λεγόταν, ας πούμε, και δεν, για κάποιο λόγο δηλαδή δεν άρεσε αυτό στο κοινό. Και το 4 στο PS3 ήταν καλό, μ' άρεσε. Ναι, ξεκίνησα να το παίζω, ήταν το πρώτο που παιχνίδι μου για PlayStation 4 νομίζω. Για 3 έπαιζε για 4. Για 3 sorry. Δεν έχει βγει στο 4, είναι το μόνο που δεν έχει βγει ούτε κάτι master, μαλάκα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και είναι πολύ σημαντικό. Εγώ όλη τη συλλογή έχω πάρει τα PlayStation, εκτός από το 5 δεν το έχω πάρει γιατί δεν έχω βρει λόγο να το πάρω. Και εγώ έρχομαι. Δεν είχε πούμε, κάτι. Εγώ εύχομαι να βρω λόγο. Δηλαδή έχω λόγο, αλλά ένα παιχνίδι μόνο. Δηλαδή το πάνε στο. Φίλε, άμα κάνω καμιά τέτοια συλλεκτική έκδοση για αυτά, έχω φύγει καρφωτός κι εγώ που έλεγε. Και εγώ. Εγώ μόνο έτσι, άμα βγάλει PS5, όχι καπάκι να με ξεγελάσει. Θέλω sleeve κουτί με Sephiroth. Θέλω σκαλιστό, ανάγλυφο κτλ. Εκεί θα δώσουμε ό,τι θέλετε. Σ' όλη μέρα μπορείς να με ξεγελάσεις και με ένα σλίπ. Εντάξει. Ναι, εντάξει, δυνατή κονσόλα κτλ. Λίγο θέμα με το availability, αλλά άμα το παρακολουθείς θα βρεις. Τι είναι αυτό δηλαδή, ρε Μπίλη? Δεν βρίσκεις, έχει θέμα μετά από θέματα. Α, έχει και στην Αγγλία, τι γίνεται εκεί πέρα, έχει σκάλπες και τέτοια. Ναι, φίλε, εντάξει, τους σκάλπες τους μισώ απίστευτα. Ναι. Δηλαδή το να παίρνεις κάτι καθαρά και μόνο να το πουλήσεις και να το παίρνεις, δηλαδή, γιατί εντάξει, μπορείτε να πείτε και για μένα που εσύ πήρες 2 Nintendo Mini για να πουλήσεις το ένα. Ναι, πήρα ένα. Δεν πήρα 10. Για να τα πουλήσω σε κόστος παραπάνω και τέτοιο. Μπορεί, τα αγοράζουν 10-10. Αυτή είναι οι ιδιότητες, έχουν κονέ. Δεν ξέρω τι είναι, τα αγοράζουν 10-10. Πολλά μαγαζιά τώρα τους έκοψε πάλι καλά και κάνουν τώρα. Ένα φέτουν κάποιους περιορισμούς. Όχι με αφήνει, δεν πάει με αφήνει. Πάει με email. Αλλά email φορά να δημιουργήσει άλλο. Α, καλά, εντάξει, πες, εντάξει. Ναι. Τουλάχιστον παίρνουν κάποια μέτρα πούμε, ναι. Και αναδιεύθυνση, ας πούμε. Okay. Εντάξει. Ένα λεπτάκι να δω αν γράφει καταρχάς. Δες. Γιατί είναι και φτάρι. Εντάξει, γράφει μια χαρά. Είμαστε 46 λεπτά. Όπω φίλε, νερό έφυγαν τα. Ναι, ρε. Σε ρώτησα εσένα πώς πήρες, αλλά είπα και εγώ ναι, από τον Ξάδερφο το αγόρασα μεταχειρισμένο. Άλλο αγαπημένο παιχνίδι που έχεις πει ότι δεν σου άρεσε, αλλά για μένα δεν ξέρω, είχε κάτι το μαγικό αυτό το παιχνίδι. Η μουσική ήταν κυρίως. Κούλα World. Κούλα World, με την μπάλα λες. Με την μπάλα, ναι. Την μπάλα που ήταν μπάλα θαλάσσης, ξέρεις. Ναι. Και έκανε τα puzzle εκεί και μ' άρεσε αυτό που είχε τρελά background, ας πούμε, ναι. Αίγυπτο και τα λοιπά στο διάστημα και γύριζε όλο τρισδιάστατα, δηλαδή ήταν τρισδιάστατο puzzle. Σήμερα τα το έπαιζα. Τότε όμως με τα Resident Evil που σκάσανε και τα Tomb Raider, ναι. Δεν μπορούσα να το παίξω. Και το κουρούσι μπορεί να είναι πολύ έξυπνο παιχνίδι. Το κουρούσι, ένα τροπάκι που πατούσε πάνω σε κάτι τετράγωνα, το είχε και demo, μαλάκα. Τρέλα. Ναι. Κούλα βασικά στα σουηδικά σημαίνει μπάλα, δεν το ήξερα. Από εκεί, ναι. Επειδή ήταν σουηδός ο developer, από εκεί. Και κούλα μπορεί να είναι μια. Ναι. Κομμότρια συντελεφόρα. Ακριβώς. Ο κόσμος της κούλας, ας πούμε. Ακριβώς. Μπορεί να γίνει και αυτό. Λοιπόν, παιχνίδια που πίεζαν το PlayStation στα άκρα. Τα οποία κάποια εκ των οποίων, δηλαδή ένα ήταν το Mega Boost, είχε βγει για τέτοιο. Διαστημικό ήταν, ήσουν μέσα σε ρομπότ, τώρα δεν θυμάμαι. Δεν το ξέρω. Και πυροβολούσες άρα ρομπότ στο διάστημα. Τα έχω όμως στη συλλογή μου στην Αγγλία. Okay. Σε κάποιο μελλοντικό επεισόδιο, καλά να είμαστε, θα τα φέρω και να παίξουμε κιόλας. Το άλλο όμως που δεν θα μπορέσουμε απαραίτητα να το παίξουμε, πρέπει να φέρω ή να βρούμε κονσόλα εδώ η οποία να έχει τσιπάκι. Δεν ξέρω αν έχει τσιπάκι, ρε φίλε. Δεν έχω αντιγραφή για να μάθω. Έχω αντιγραφή εδώ να σου δώσω. Έπρεπε να θέσω να τη γράφω, να ξέρω, άμα είναι τσιπαρισμένη, δεν ξέρω. Θα φέρουμε. Αυτή την πήρα 2 ευρώ, το ξέρεις. Σοβαρά. Ναι, μαλάκα. Από την Πότσαρη στη Λαϊκή ήταν ένας ο οποίος είχε τύπου παλιά θρησκευτικά και τέτοια, είχε ένα PlayStation χωρίς καλώδια. Λέω, δουλεύει αυτό. Μου λέει, δεν ξέρω. Λέω, πόσο το δίνεις. Λέει, πόσα δίνεις, μου λέει. Λέω, 2 ευρώ.
Και στο ρόζε. Του δίνω 2 ευρώ, μου το δίνει. Το βάζω, παίζει. Εντάξει. Λαχείο ήταν αυτό. Ναι, ρε μαλάκα, εντάξει. Αν και εγώ το PlayStation, γιατί έχω 2 PlayStation 1, το πρώτο το πήρα φτηνά νομίζω. Ένα είναι version 4 και το άλλο είναι version 6. Α, οκ. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Το άλλο ήταν φίλο του παιχνίδι, το Einhander. Στο Play 2 δεν ήταν αυτό. Στο Play 1 ήταν. Α, το Manhunt, μπερδεύω. Ήταν σαν, πώς ήταν τα παλιά παιχνίδια με τα αεροπλανάκια που προχωρούσες, ναι. Αλλά διαστημικό κι αυτό. Και είχε φίλε τρελά γραφικά και φέ, και δηλαδή την πίεζε την κονσόλα στα άκρα πάρα πολύ. Φοβερό παιχνιδάκι, γρήγορο, ωραία δεν μουσική. Δεν το ήξερα καθόλου. Θα τα φέρω, θα τα παίξουμε, θα τα δείξουμε. Ξέρεις, τα καλύτερα γραφικά δεν το έχω δει σε αγαπημένο παιχνίδι, αλλά στο Play 1 νομίζω τα καλύτερα γραφικά το είχε το Spyro The Dragon 2, νομίζω, μαλάκα. Ή κάνα Dendor Alive, δηλαδή. Το 2. Dendor Alive και αυτό πίεζε, δηλαδή στα άκρα την κονσόλα. Νομίζω, φίλε, ότι είχε γραφικάρες, δεν ξέρω. Ναι. Και το Rival Schools δηλαδή. Ναι. Dendor Alive νομίζω είναι περισσότερο. Το Dendor Alive πάντα ήταν πιο πολύ δυνατό στα γραφικά. Και τι πιζόμπαλα ήταν αυτά, Ρεμπίλ, πώς κουλιόντουσαν έτσι. Πέσανε ψόρφες από πάνω, ναι. Ντούγκου, ντούγκου εκεί να πούμε. Και το Volley που έβγαλαν για το Xbox. Όχι, ρε μαλάκα, εντάξει, πάει πολύ να πούμε τώρα. Εντάξει, να μην ξέρεις ποια είναι μπάλα. Τέλος πάντων. Είπαμε λίγο για Death Stranding. Τι άλλο έχουμε. Ανυπομονώ να παίξουμε Double Dragon, μαλάκα. Τρελαίνομαι. Καλύψαμε σχεδόν τα πάντα το τέτοιο μου. Δεν είπαμε για. Εντάξει, είχα γράψει επειδή κάποια στιγμή αναφέρθηκε για συνδρομές και τα λοιπά. Netflix. Από εδώ και από εκεί. Δεν είμαι φαν, ρε. Έχω Game Pass, αλλά. Δηλαδή έχω εξοικονομήσει χρήματα. Αλλά δεν είμαι λέει ότι κουστάρει σε συνδρομές, εσύ. Γενικά όχι. Δεν μου άρεσε το μοντέλο που του βρίσκουν κατά εκεί. Τώρα που το θυμήθηκα, επειδή το μυαλό μου τρέχει, επειδή λέγαμε για PS5. Όσοι ψήνεστε να πάρετε, κρατηθείτε λίγο, αν μπορείτε, γιατί θα βγάλουν PS Pro τώρα. Σόπα, ρε. Ναι. Στάταρ είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Θα βγάλουν PS Pro. Οπότε, κάντε λίγο κράτη, αν δεν έχετε πάρει. Όντως, θα γίνει αυτό, είπα, ναι. Ναι, 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 ναι. Δεν το ξέρω αυτό, δεν έχω... Είναι official τέτοιο, δηλαδή θα βγάλουν. Μήπως κάτι πιο ελαφρύ που λέγαμε ότι θα βγει τώρα αυτό, λες, όχι. Όχι, υπάρχει περίπτωση να βγάλουν Pro και δεν ξέρω, δεν θυμάμαι να είχα διαβάσει για πιο ελαφριά version. Δεν το ξέρω. Αλλά ότι θα βγει Pro θα βγει. Τώρα τι θα έχει το Pro μέσα δεν θυμάμαι λεπτομέρειες τι και πώς. Σούπερ, δεν το παίζεις σπίτι γενικά, γουστάρεις. Παίζω και σου λέω με αφορμή δηλαδή εσένα ξεκίνησα να εμπλουτίζω τη συλλογή. Όχι, είναι. Με πιάνει, ξέρεις, το νοσταλγικό, ας πούμε. Μαλάκα θέλει μέτρο, να ξέρεις. Δηλαδή. Εκεί έχετε παραπάνω επιλογές, εμείς δεν έχουμε και να θέλουμε. Εντάξει, είναι και αυτό. Δεν τα έχετε λίγο κάποια ακριβά. Έσκασα, φίλε, πήρα. Θα με δίνουνε τώρα εδώ, θα το πω. Έδωσα για γύρω στα 10 games, έδωσα γύρω στα 3 εκατοστάρικα λίρες. Εντάξει, 30 ευρώ το κάθε. Ναι, δηλαδή είναι ρέτρο σπεκτάμα το σκεφτεί, ας πούμε. Είναι καλό τέτοιο. Μην μπλέξεις με Dreamcast μόνο, θα πάτε σε κοκομπλό. Όχι, μιλάω καθαρά για Nintendo, δηλαδή ναι, πήρα ναι. Metroid, πήρα το Mega Man, πήρα... Αυτά τα παίξω όμως, μαλάκα ένα. Ναι, ναι, πήρα έξι. Rock and Roll Racing, πήρα Donkey Kong Country. Ναι. Πήρα αρκετούτσικα έτσι δυνατά τέτοια. Να τα παίξω όμως ένα για να τα εκτιμήσεις, εντάξει, δηλαδή προσπάθησε, το Mega Man είναι πολύ δύσκολο. Τα πιο δύσκολα. Ναι. Αλλά προσπάθησε να τερματίσει, μαλακά. Έστω με κωδικού αναπίστα τι save system έχει, όχι. Δεν ξέρω. Τι save system. Ενώ κάνει save έχει μπαταρία μέσα. Α, δεν ξέρω. Το F4G, α πούμε, δεν έχει τίποτα για παράδειγμα. Ναι, εντάξει, κολαστήριο. Έχει κάποια τέτοια ναι, που ήταν πολύ δύσκολα. Έλα, ρε. Από τη θεματολογία μου, Δημήτρη, τα καλύψαμε όλα. Ευτυχώς γιατί νομίζω ότι ή θα κλείσει την μπαταρία ή θα σταματήσει να γράφει. Ναι. Μου φαίνεται πολύ περίεργο με τόσο λίγο χώρο που έχω, είναι το 32. Ναι. Έχω χώρο. 34 είναι αυτό, εντάξει. 32 και είχα μέσα 10 γίγα, μαλάκα μου. Πιάνει χώρο το σύστημα και λέει αυτό παίζει. Ναι, πιάνει άμα το κάνεις και αναβαθμίσεις. Ναι. Θα πάω μετά το γάμο, θα πάω σε κάποιο άλλο από το 7, γιατί νομίζω ότι. Εντάξει, είναι λίγο παλιό. Ναι. Την κάνω τη δουλειά μου, αλλά πάλι. Όχι, ναι, εντάξει, δυνατό. Street Fighter, πω πω παιδιά. Χαμός. Δεν ξέρω, αν είμαι τέτοια καθόλου βλέπεις, τίποτα. Τίποτα απολύτως. Είμαι μαύρα μεσάνυχτα. Κάτσε από αλλού την καφέτα έτσι. Ναι. Μην τα φυσάς, μαλάκα, θα φαίνω τραμπάκουλο, τα βλέπω να τα φυσάνε, ναι. Δεν ισχύει αυτό. Τα καθαρίζω, όχι.
Φυσάει. Δεν το έχεις, φοβάσαι. Όχι, αλλά με φεύγει υγρασία και τέτοιο και επειδή έχω δει, επειδή τα καθαρίζω, τα ανοίγω όλα, τα καθαρίζω. Α, το ανοίγεις το κασετάκι μέσα. Ναι, ναι. Δεν, αυτό το καθάρισα σήμερα το μέγα. Α, το καλό και το φύσηξα μαλάκα. Δεν δηλαδή. Μπορείτε να φανταστείτε τι μάκα βγάζεις από εκεί, από τις επαφές, επειδή όλοι τα φυσουζάνε και τα γλύφανε για να τα καθαρίζουν. Δεν ισχύει αυτό, δηλαδή το φύσιμα, όχι. Άμα έχει κάτσει κάποιο κόκο κόνης, ρε φίλε, πάνω και το φυσήξεις, ναι, αλλά σε, άμα το κάνεις αυτό επί δεκαετίες που είναι, κοντεύουν τα 30 χρόνια, το κάνεις συνέχεια, υπάρχει πρόβλημα, να πούμε. Η υγρασία κάνει τις επαφές, τις σκουριάζει. Πάντως παίζουν, είναι σκυλί μαύρο το Super Nintendo. Ναι. Νομίζω είναι σκυλάκι. Και, δηλαδή, ναι, εντάξει, και βλάβες που έχει, δηλαδή άμα το κατέχεις λίγο, δεν χρειάζεται να είσαι ηλεκτρονικός, λίγο έτσι με το κολλητήρι να ξέρεις και αυτά και πέντε πράγματα. Τι βγάζει συνήθως αυτό, πού πονάει. Πονάει επειδή όλοι τα φυσάνε, ναι, και τα βάζουν και μέσα και πολλές φορές φυσάνε και την υποδοχή άμα δεν παίζει κάτι και ναι, μαζεύει υγρασία και αλλοιώνει τις επαφές, η ναι, υγρασία της τρώει. Καλύτερα είναι ένα σπρέι καθαριστικό επαφών χωρίς λάδι. Γιατί έχει καθαριστικά επαφών με λάδι. Α, ναι. Καθαριστικό επαφών χωρίς λάδι, ψεκάζεις, το αφήνεις να στεγνώσει, στεγνώνει και γρήγορα, δεν είναι τίποτα. Α, θα πάρω καθαριστικό επαφών. Και... θα πάρω, ρε φίλε, δεν το ξέρα. Και είσαι μια χαρά. Καθαρό ενόπνευμα που λένε και τέτοια, όχι, ούτε γαστή. Όχι, βά, μπορείς να κάνεις και με καθαρό ενόπνευμα και μια μπατονέτα με προσοχή. Ναι. Καθαρό ενόπνευμα να το αποφεύγεις ετικέτες γιατί τις κάνει στην άκρη. Okay. Αυτό. Και άμα έχεις γνήσιο τροφοδοτικό, παίζεις άφοβα. Γεια σας. Ναι. Μια χαρά. Δηλαδή, άμα δεν σου χυθεί τίποτα, άμα δεν σου πέσει, πολύ δύσκολα θα χαλάσει κάτι. Μια χαρά. Ειδικά τα τσιπάκια που έχει μέσα, δεν, αθάνατα. Αλλά άμα θα σου καεί, θα σου καεί μια ασφάλεια που την έχει εδώ στην άκρη από αυτή την πλευρά, την αριστερή. Ναι, ναι, ναι. Η οποία είναι ένα μπέρι, είναι ή πέντα μπέρι, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, τα βρίσκεις όμως άμα χαλάσεις. Ναι, ναι, άνετα. Ναι. Και δηλαδή και ασφάλεια να μην βρεις, το κάνεις με ένα χοντρό καλώδιο, γιατί είναι ένα μπέρι. Δηλαδή βάζεις ένα ψηλό καλώδιο, άμα αυτό δηλαδή κάνει υπέρταση για κάποιο λόγο, θα καεί το καλώδιο πάλι. Πιάνουν όμως τα χέρια σου, τα κάνεις αυτά, Ψιλοπιάνουν, ναι, ναι, άμα κάτι μπορώ. Αυτό ήταν ο Πιλάρας. Εδώ ήρθα, ήρθα να σας δω. Έχεις φτιάξει και ένα room tour στο τη συλλογή σου. Ναι, θα κάνουμε. Okay. Να πούμε ότι έχουμε ετοιμάσει και ένα έτσι λίγο ένα... για το βίντεο που έκανα. Ή να μην το πούμε, δεν ξέρω με τι σύγχρονες θα τα πούμε. Έχουμε κάνει ένα βιντεάκι πάλι με αφορμή τις καμπίνες που έκανε ο Δημήτρης. Επειδή έπαιζε το Time Crisis. Μπράβο. Και αναφέρθηκε κάποια στιγμή στο Time Crisis στο PlayStation και το έχω μαζί με το πιστόλι. Σωστός. Το έκανα ένα βιντάκι, το έχω στείλει, το έχει ετοιμάσει. Να χαρά, βέβαια. Έχει λίγο flickering το βίντεο. Εντάξει, το φτιάξουμε αυτό, δεν τρέχει κάτι. Εντάξει, σε επόμενα βίντεο θα έχουμε, ξέρουμε τη λύση. Βέβαια. Αυτός ήταν ο Βασίλης. Τώρα θα παίξουμε, εντάξει. Τώρα θα παίξουμε, ναι. Ωραία, κάτσε πρώτα στο χειριστήριο. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας και από αυτό θα ανέβει τώρα, θα το ανεβάσω, δηλαδή θα το βάλω να ανεβαίνει και όπως τώρα πώς θα ανέβει, να δω πόσα γίγα είναι, δεν θα το πειράξω καθόλου. Ό,τι γράψαμε. Έτσι όπως είναι. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας.